Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στη Βουλή η συζήτηση για την ψηφοφορία της κύρωσης του πρωτοκόλλου ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Αυτή την ώρα, στο βήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Παρομοιάσατε στη Γερμανίδα καγκελάριο το βόρειο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή την ελληνική Μακεδονία, με μια αυτόνομη περιφέρεια του Ισπανικού κράτους, το οποίο διαθέτει αυτόνομο κοινοβούλιο και στο οποίο ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά διαφορετικά από τους Ισπανούς και μιλούν διαφορετική γλώσσα και ιστορικά υπάρχουν στο εσωτερικό της αποσχιστικές τάσεις χρόνια τώρα, οι οποίες μάλιστα λόγω του πρόσφατου δημοψηφίσματος έχουν ενισχυθεί. Αυτό κάνατε? Αλήθεια κατανοείτε, κύριε Μητσοτάκη, πόσο εθνικά επικίνδυνη είναι αυτή η ανιστόρητη αναλογία την οποία επιχειρήσατε? Νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχουν υπεκφυγές. Έχετε δύο επιλογές, καθαρά πράγματα. Ή θα διαψεύσετε καθαρά και εξάστερα το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εστίας, θα διαψεύσετε ότι αυτή ήταν δήλωση δική σας προς τη Γερμανίδα καγκελάριο, ή θα πρέπει να απολογηθείτε δημόσια, πρωτίστως απέναντι στους βορειολαδίτες, οι οποίοι ούτε αποσχιστικές τάσεις έχουν, ούτε μιλούν άλλη γλώσσα, ούτε έχουν άλλη εθνότητα. Κύριε Μητσοτάκη, κάντε ησυχία παρακαλώ. Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Γεωργαντά, κύριε Μητσοτάκη, τάς παρακαλώ. Παρακαλώ, θα σας ζητούσα παρακαλώ να είστε λίγο πιο σοβαρός όταν καταπιάνεστε με εθνικά θέματα. Κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία, κύριε Γεωργαντά. Μη συνεχίζετε, με αναγκάσατε να αναφέρω το όνομά σας. Δεν είναι, μας βλέπουνε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Θα σας ζητούσα λοιπόν να είστε λίγο πιο σοβαρός όταν καταπιάνεστε με κρίσιμα εθνικά θέματα. Δεν είχε ακόμα αναχωρήσει το κρατικό αεροσκάφος από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Στην επίσκεψή μου προς την Άγκυρα για τη συνάντησή μου με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και σπεύσατε πριν καν απογειωθεί το αεροσκάφος να κάνετε δηλώσεις. Και σπεύσατε να προκαταλάβετε ότι αυτή η επίσκεψη θα στεθεί με αποτυχία. Πριν καν δείτε τα αποτελέσματα, τις δηλώσεις, το τι έγινε εκεί, σπεύσατε να το προκαταλάβετε, να βγάλετε διάγνωση. Να μας πείτε ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένο. Και βεβαίως, παρά το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα είδε μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε στην προηγούμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου εδώ, που ανοίξανε θέματα που, εν πάση περιπτώσει, απαντήθηκαν όλα και σε σχέση με τις συνθήκες και όλα, δεν άνοιξε τίποτα τέτοιο προχθές. Παρά το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα είδε την εικόνα αυτή, παρά το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα την επόμενη μέρα είδε ιστορικού συμβολισμού επισκέψεις σε πολύ σημαντικά μνημεία του ελληνισμού, ειδικότερα δε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εσείς επιμένατε στην ίδια ανάλυση, προπαγάνδα, επιχειρηματολογία, όπως ακριβώς την είχατε προκατασκευάσει πριν καν αναχωρήσει το κρατικό αεροσκάφος από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Αρχικά στο Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, επικράτησαν χαμηλοί τόνοι, αλλά δεν έλειψαν τα λεκτικά επεισόδια μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Για εθνική υποχώρηση ανεφόρων κατηγορία αντιπολίτευση την κυβέρνηση, η οποία από την πλευρά της κάνει λόγο για σταθερότητα στα Βαλκάνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και καταγγέλει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για εθνικά επιζήμια στάση. Πριν από λίγο σημειώθηκε και ένα επεισόδιο μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου. Και όπως φαίνεται, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών εξακολουθούν να είναι τεταμένες. Η ένσταση αντισυνταγματικότητας από τους ανεξάρτητους Έλληνες πυροδότησε τις εκρήξεις στο Κοινοβούλιο με την σφοδρή επίθεση βουλευτών προσωπικά στον Πάνο Καμένο.
Στον δρόμο προς την κρίσιμη ψηφοφορία του πρωτοκόλλου ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, ναι μεν οι εκπρόσωποι των κομμάτων απέφυγαν εν πολλοίς να ανεβάσουν κατακόρυφα τους τόνους, οι φαρμακερές όμως ατάκες και οι αλληλοκατηγορίες δεν έλειψαν από την ολομέλεια. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για εθνική υποχώρηση ανεφόρων, αλλά και παράδοση του ισχυρού όπλου αυτό της ένταξης της γειτονικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ζημιώνοντας την Ελλάδα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της αντιτείνει και κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για εθνικά επιζήμια στάση, καθώς ισχυρίζεται ότι μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών αλλά και την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ θα επέλθει η σταθερότητα στα Βαλκάνια. Πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε τη βαλκανιοποίηση των Βαλκανίων, εντός εισαγωγικών των βαλκανιοποίηση, την επιρροή της Άγκυρας αλλά και άλλων. Οφείλουμε να κλείσουμε τις διαφορές μας στα Βαλκάνια και να ασχοληθούμε με την κύρια απειλή για την κυριαρχία μας που είναι από ανατολικά. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει το πρωτόκολλο ένταξης. Γιατί είναι απλά. Η τελική πράξη, η προδιαγεγραμμένη τελική πράξη μιας επιζήμιας συμφωνίας. Και μάλιστα δρομολογείται μέσα από μια διαδικασία που ευτελίζει με πρωτοφανή τρόπο τα κοινοβουλευτικά μας ήθη και αφήνει την κυβέρνηση, τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα προσωπικά, ηθικά απαξιωμένο. Διότι αυτό είστε πλέον, μια κυβέρνηση και μια κυβερνητική πλειοψηφία που βασίστηκε σε ευκαιριακές, σε πρόσκαιρες συμμαχίες προκειμένου να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι το αποτέλεσμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μια συμφωνίας επιζήμια, επιζήμιας για τα εθνικά συμφέροντα, που αντί να κλείνει πληγές, ανοίγει καινούργιες. Μιλάμε για πλήρη ανατροπή και του συντάγματος, αλλά και της ηθικής. Μια διαδικασία που επιβεβαιώνει πλήρως τις θέσεις του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή σχετικά με τη διευθέτηση του Σκοπιανού. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ έγινε για να μαντρωθεί ο γειτονικός λαός μας στο ΝΑΤΟ, για να επιταχυνθεί η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια. Εκπλήσωμαι γιατί εκ δεξιών μου έχω έναν αντιπολιτευτικό σχηματισμό ο οποίος υποστηρίζει την πολιτική του ΝΑΤΟ και χθες και αύριο και πάντα, αλλά σήμερα θα ψηφίσει όχι στην ένταξη μιας μικρής βαλκανικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι απλά πλειοψηφία Φράγκενστάιν ή κυβέρνηση Κουρελού. Μετά τη δήλωση των 6 βουλευτών είναι και κυβέρνηση και πλειοψηφία Πασπαρτού. Για πρώτη φορά έχουμε βουλευτές πολλαπλής κρίσεως. Εκείνο όμως που δεν έχετε το θάρρος να πείτε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι ότι οι αρχιτέκτονες που σχεδίασαν τη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία είσαστε εσείς. Η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ έκανε το εξής απλό. Επέτρεψε το κάπνισμα στην πυρητιδαποθήκη των Βαλκανίων. Τριβές αλλά και σκληρή κριτική περί γελοιότητας και επιπολαιότητας ενάντια στα εθνικά συμφέροντα της χώρας, με μοναδικό στόχο τις εντυπώσεις αλλά και τη διάσωση του κύρους του Πάνου Καμένου προσωπικά και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, πυροδότησε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το κόμμα του πρώην κυβερνητικού εταίρου, προκειμένου να ψηφιστεί το πρωτόκολλο ένταξης με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, με τον ισχυρισμό ότι μετά την ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση προβλήματος με τη γείτονα, η Ελλάδα πλέον δεν θα μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Όπως είδατε, είμαι εδώ. Είμαι εδώ όχι για να ακολουθήσω την προσπάθεια που καταβάλλεται στις τελευταίες μέρες. Ομολογώ ότι δεν δύναμαι να παρακολουθήσω την εντατική προσπάθεια που καταβάλλεται να αποκαθιλώσετε και να αυτοακυρώσετε ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής σας ιστορίας των τελευταίων 4 ετών, που για άλλη μια φορά θα πω ότι είναι ένα θετικό κομμάτι. Σε λίγα χρόνια από σήμερα, ίσως και σε λίγους μήνες, αυτό που θα μείνει στην ιστορία είναι τα θετικά που πράξατε 4 χρόνια τώρα.
Και σας διαβεβαιώνω, θα με ευγνωμονείτε που αντιλήφθηκα έγκαιρα τον πολιτικό σας σχεδιασμό να ανατρέψετε την κυβέρνηση που στηρίξατε επί 4 χρόνια μπροστά σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. Κύριε Πρωθυπουργέ, τις γέφυρες που τις γράψατε χθες σε μήνυμα που μου στείλατε στο κινητό μου τηλέφωνο, ότι χτίζω γέφυρες, και δεν σας κρύβω ότι αυτό ήταν που με ενόχλησε περισσότερο απ' όλα. Δεν έχω δώσει τέτοια δικαιώματα. Και σας είπα, πάω και τώρα σπίτι. Η ένσταση απορρίφθηκε. Ωστόσο, ο Πάνος Καμένος άκουσε δρυμία κριτική για το πώς κατέληξε στη Βουλή η ψήφιση του πρωτοκόλλου τη στιγμή που ήταν στο χέρι του να μην περνούσε καν από το Κοινοβούλιο η Συμφωνία των Πρεσπών. Κάνουν οι ΑΝΕΛ και ο κύριος Καμένος το κομμάτι τους εδώ, προσπαθώντας να απολογηθούν γιατί κράτησαν το στυλό του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κοτζιά όταν υπεγράφει στις πρέσπες τη συμφωνία, έρχονται και απεμπολούν ένα θεμελιώδες επιχείρημα της αμυντικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Πειρά κατά των ανεξαρτήτων Ελλήνων και προσωπικά του Πάνου Καμένου εξαπέλυσε και ο Δημήτρης Καμένος, σχολιάζοντας καυστικά τις εξελίξεις με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ήταν άσχημη η διαδικασία. Όλο το Κοινοβούλιο, όλο το ΝΑΤΟ, όλες οι χώρες να κρέμονται από τη φράτζα του Παπαχριστόπουλου, θα παραιτηθεί, δεν θα παραιτηθεί, να έχει ευτελιστεί το Κοινοβούλιο, να βγαίνει από τον αξιότιμο κύριο Βούτση ο Παπαχριστόπουλος, να τον δίνει σε εισαγωγικά την παρένεσή του. Τον έγραψαν οι κάμερες και απορούμε όλοι πώς ο πρόεδρος της Βουλής αναλαμβάνει την ευθύνη να εμπλακεί πολιτικά στην παρέτηση ενός βουλευτή. Οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών γίνονται με τα βλέμματα όλα στραμμένα στην ονομαστική ψηφοφορία, που ωστόσο δεν φαίνεται να ανησυχεί την κυβερνητική πλευρά. Έντονες διεργασίες και ζυμώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με στόχο τη διάσωση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ο πρόεδρος του κόμματος νωρίτερα είχε δώσει παράταση στη διαγραφή του Θανάση Παπαχριστόπουλου ώστε να μιλήσει ως πρόεδρος στο Κοινοβούλιο, ενώ ο πόλεμος έχει ξεσπάσει μετά και την μήνυση που κατέθεσε ο Νίκος Νικολόπουλος στον Πάνο Καμένο, καταγγέλλοντάς τον για εκβιασμό. Ένα ατέρμονο παρασκηνιακό παζάρι εκτυλίσσεται μέχρι τελευταία στιγμή για τη διάσωση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Παρά τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου που απέκλειε τη διατήρησή της, εάν οι εναπομείναντες 5 βουλευτές του δεν έχουν εκλεγεί με το κόμμα του, ο Νίκος Βούτσης αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής των βουλευτών στο κόμμα του Πάνου Καμένου, κάνοντας λόγο μάλιστα για θεραπεία πριν τη διάλυση. Πάντα υπάρχει και η έκπληξη. Μπορεί κάποιος βουλευτής. Από τους τρεις, λέτε. Από τους τρεις, τον κύριο Δημήτρη Καμένο, ίσως τον κύριο Νικολόπουλο, τελευταία στιγμή έρθουν πίσω στην ομάδα. Τη διαγραφή του Παπαχριστόπουλου θα την καταθέσω στην Ολομέλεια αφού μιλήσω στη Βουλή. Ελπίζω ο Πρωθυπουργός να είναι μέσα. Αν κατατεθεί τώρα, θα μου αφαιρέσουν το λόγο πραξικοπηματικά. Όταν βλέπω έναν αρχηγό κόμματος να κλαψουρίζει και να λέει ότι κάποιοι θέλουν να του διαλύσουν το κόμμα, διαπιστώνω μια μειωμένη πολιτική αυτοεκτίμηση. Τα κόμματα δεν διαλύονται επειδή κάποιοι άλλοι το θέλουν. Αυτά είναι αστειότητες και γραφικές, ας το πούμε, δηλώσεις. Στο κάδρο του κρυφού παιχνιδιού αναζήτησης βουλευτών για τη διάσωση των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχουν βρεθεί όλα τα στελέχη του κόμματος. Ωστόσο, το βλέμμα έχει τραβήξει περισσότερο ο Νίκος Νικολόπουλος, που σχεδιάζει να κατέβει στις τοπικές εκλογές. Ο ανεξάρτητος βουλευτής ευνηδίασε μάλιστα όταν μετέβει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου κατέθεσε μήνυση στον Πάνο Καμένο, κάνοντας χρήση του άρθρου για βία κατά πολιτικού σώματος, καθώς τον κατήγγειλε για πιέσεις αλλά και εκβιασμούς, με προσωπικά μηνύματα των δύο αντρών να έρχονται στη δημοσιότητα. Λύνεται όχι μόνο με την παρέτηση του κ. Νικολόπουλου, αλλά το να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι δεν είναι? Η παρέτηση του σημαίνει ότι έρχεται ο επόμενος στο ψηφοδέλτιο. Όχι, η παρέτηση ως βουλευτής. Η παρέτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Νικολόπουλος. Ως ενεργεία. Και αυτό μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει θεραπεία και νομίζω δεν απασχολεί και κανέναν αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι με τη διαγραφή του Θανάση Παπαχριστόπουλου και την παράδοση της έδρας του σε συνδυασμό με τις κοινοβουλευτικές φανερές αλλά και κρυφές διεργασίες και ζυμώσεις τίνει να γίνει μια κακόγουστη φάρσα με επιπτώσεις όμως στον ίδιο τον κοινοβουλευτισμό. Λοιπόν, καλώς ορίσω στο στούντιο του Blue Sky τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Γιάννη Σγουρό. Παρακολουθούσαμε εδώ μαζί νωρίτερα τα όσα διαδραματίζονται αυτή την ώρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και λίγο πριν μπούμε στο δελτίο, καλώς ήρθατε κύριε Σγουρέ. Παρακολουθούσαμε και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στους δύο πρώην συγκυβερνήτες, με δεδομένο ότι
Από σήμερα πλέον ο Πάνος Καμένος δεν είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και ως εκ τούτου χάνει και τις προνομίες που απορρέουν από το κανονισμό της Βουλής. Αυτό το διαζύγιο των συγκυβερνώντων έφερε στην επιφάνεια πολλά προβλήματα τα οποία έτσι όπως ακούμε την αντιπολίτευση να τα χαρακτηρίζει ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν νομίζω ότι περιποιούν τιμή και στο σύνολο του πολιτικού κόσμου, έτσι όπως καταγράφονται τις τελευταίες μέρες και ώρες. Κύριε Κλήτη, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεύτερο, αυτή η εικόνα πραγματικά πιστεύω ότι θλίβει όλους τους Έλληνες, γιατί δείχνει λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είτε είναι 4 μήνες είτε είναι 8 μήνες, ότι αυτό το κοινοβούλιο έχει προβλήματα λειτουργίας, θεσμικής λειτουργίας, τα οποία φυσικά δεν τιμούν την πατρίδα μας και εν όψη των εθνικών θεμάτων, τα οποία από τη μια σήμερα συζητείται το θέμα για την οριστική ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, σίγουρα έχει γίνει ένα τεράστιο λάθος, το έχω πει κατ' επανάληψη, ότι έπρεπε οι αρχηγοί των κομμάτων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να καθίσουν και μία και δύο και τρεις φορές και να προσπαθήσουν να βρουν μία εθνική γραμμή, ακόμη και αν διαφωνούσαν ορισμένοι, για να μπορέσουν να βγουν με ομοψυχία για τον ελληνικό λαό ότι τα θέματα είτε των Σκοπίων, είτε της Αλβανίας, είτε της Τουρκίας, είτε της Κύπρου, ότι βρίσκει τον ελληνικό λαό με ομοψυχία. Αυτό το πράγμα δεν επιτυχάνεται. Άρα λοιπόν είναι αρνητικό. Άρα λοιπόν στους Έλληνες, στην πλειοψηφία των Ελλήνων, από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, θα υπάρχει πάντοτε αυτή η αντιπαράθεση, αν ήταν σωστό ή όχι. Εγώ δεν συμμετέχω στα κέντρα αποφάσεων για να πω ότι τι ήταν αυτό που οδήγησε εσπεσμένα να πάρουν αυτή την απόφαση. Ναι, αλλά είστε ένα στέλεχος πολιτικό με μακρά εμπειρία και μπορείτε να σχολιάζετε το τα σχολιάζω. Γεγονότα και με την αθρηστική εμπειρία του ναι, παρελθόντος. Το σχολιάζω ακριβώς για αυτόν τον λόγο και ότι 27 χρόνια που οι προηγούμενοι αρχηγοί των κομμάτων και πρωθυπουργοί δεν πήγαν σε αυτή τη λύση γιατί φαίνεται υπήρχε κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν θέλανε να το προχωρήσουν. Ο κύριος Τσίπρας το προχώρησε. Είπε θα τον κρίνει ιστορία. Αλλά μέχρι να τον κρίνει ιστορία τώρα εμείς έχουμε μία επιφύλαξη ως Έλληνες γιατί και εγώ είμαι Θεσσαλονικιός Μακεδόνας. Θα κριθεί από τον ελληνικό λαό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Μετά πάμε στα θέματα των εθνικών εκλογών. Αν αυτό που είπε σήμερα οι εθνικές εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, θα προηγηθούν οι ευρωεκλογές, θα προηγηθούν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Πάντως, εγώ σας διακόπτω, ναι, γιατί ναι. Αυτό το οποίο θίξατε βέβαια το θέμα της ύπνοιας και της ομοψυχίας όσον αφορά στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, που είναι μείζονο σημασίας για τον τόπο και για το παρόν και για το μέλλον. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα αυτήν την ώρα, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Είναι η διασταλτική ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής, ενδεχομένως και των συνταγματικών επιταγών. Και όλο αυτό δημιουργεί μια όζουσα κατάσταση, η οποία δημιουργεί αμφιβολίες για την ποιότητα της δημοκρατίας μας αυτή την ώρα. Αν ήμουν στη θέση του κυρίου Τσίπρα και αντιμετώπιζα αυτά τα προβλήματα, θα προκήρυσα αμέσως εκλογές. Για να τελειώσουν όλα τα θέματα. Οι λύσεις είναι οι εκλογές σε μια χώρα με πάρα πολύ πλούσια ιστορία, μια μικρή χώρα με 11 εκατομμύρια, με πάρα πολλά εθνικά προβλήματα, με προβλήματα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά. Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Και αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται είναι εις βάρος της αγοράς. Η αγορά δεν μπορεί να πάει άλλους 8 μήνες έτσι. Οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες. Η ελληνική οικονομία, λέτε, που ούτως ή άλλως είναι βαρύτατα τραυματισμένη από τη δεκαετή κρίση. Βεβαίως. Γιατί η δεκαετή κρίση τι έχει αφήσει. Έχει αφήσει 360 δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος, 250-260 δισεκατομμύρια εσωτερικό χρέος από Έλληνα σε Έλληνα, από τράπεζες, από εφορίες κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω, 3,5-4 εκατομμύρια είναι οι κατασχέσεις που γίνανε. Είπαν ότι θα κυνηγήσουν την διαπλοκή, κυνηγήσαν τις γκαρσονιέρες. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα όχι καλή. Τη λύση θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός έχει πάντοτε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, εκτιμώντας το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος με την ψήφα τους. Αυτό πρέπει να γίνει. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα λύνονται μόνο με προσφυγή σκάλπες. Επίσης, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πες ότι δεν γίνονται τον Οκτώβριο εκλογές και γίνονται τον Μάιο. Γίνεται μια-δύο εβδομάδες πιο μπροστά. Μέσα σε 2-3 εβδομάδες θα γίνουν ταυτόχρονα 4 εκλογές. Τι μήνυμα λοιπόν θα εκπέψει όλη αυτή η ιστορία.
θα είναι αρνητικό το μήνυμα. Και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, άλλο είναι το μήνυμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και άλλη στόχευση. Άλλο το μήνυμα των ευρωεκλογών και άλλο το μήνυμα των εθνικών εκλογών. Και τώρα, μέσα σε 8 μήνες, απειλείται, ας πούμε, η παραπέουσα αγορά, η οικονομική ευρωστία της. Από την άλλη, τα υπερπλεονάσματα δημιουργούν ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα. Από την άλλη, είναι γνωστό ότι προεκλογικά όλοι υπόσχονται, είτε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, και αυτό λοιπόν το χάλι μας οδηγεί πάντοτε σε τραγικά διέξοδα. Έτσι λοιπόν την πληρώσαμε και φαίνεται μυαλό δεν βάζουμε. Αυτή είναι τώρα, η ιστορία. Επειδή κάνατε εισαγωγή για τα αυτοδιοικητικά, για να έρθουμε και σε αυτά, δεδομένου ότι εσείς διεκδικείτε να είσαστε το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα διεμβολήσει τους θεωρητικά δύο μεγάλους μονομάχους, τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και τον υποψήφιο την υποψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνετε την έκπληξη. Εγώ νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε σε αυτό το θεωρητικά μεταμνημονιακό τοπίο, εννοώ με την ημερολογιακή κατάληξη του μνημονίου, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της περιφέρειας και τι μπορεί να προσφέρει στον πολίτη. Μετά και τα τραύματα και τα βάσανα που σωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και μετά τις καταστροφές στο Μάτι το καλοκαίρι και με την καταστροφή στη Μάνδρα που πνίγηκαν άνθρωποι και με όλη αυτή την αίσθηση αποσάρθρωσης και ανυπαρξίας δομών που μπορούν να είναι στην υπηρεσία του πολίτη και να του διασφαλίσουν τα μήνυμα και βέβαια και τη ζωή του. Ας το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Το 1994 ψηφίστηκε ο νόμος του Καποδίστρια, όπου από 4-5 χιλιάδες δήμοι γίνανε 1.300. Μετά το 2010 ψηφίστηκε ο νόμος του Καλλικράτη και το 2018 ψηφίστηκε ο νόμος του Κλισθένη. Θεωρητικά μεταφέρονται εξουσίες στην αυτοδιοίκηση. Τύπης. Πρακτικά έχει ενδιαφέρον να δεν δούμε υπάρχουν μεταρρυθμίσεις τι υφίσταται. Ναι, δεν υπάρχουν επί της ουσίας μεταρρυθμίσεις. Οι αρμοδιότητες που έχει το κεντρικό κράτος είναι χιλιάδες, οι αρμοδιότητες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση είναι 600-700 και στους δύο βαθμούς. Πάντως η πολιτική ευθύνη είναι μεγάλη. Βεβαίως είναι πολύ μεγάλη, γιατί η μεταφορά των ευρωπαϊκών πόρων στον δεύτερο βαθμό, δηλαδή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ο νόμος είναι σαφέστατος. Ο ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι αναπτυξιακός. Δηλαδή έργα, δουλειές και λειτουργία σε επίπεδο πολιτικής συνοχής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης μεταξύ περιφέρειας, δήμων και κυβέρνησης και ιδιωτικού τομέα. Γιατί δεν έχει λειτουργήσει αυτό μέχρι σήμερα? Γιατί το κράτος δεν θέλει να αποκεντρώσει αρμοδιότητες αφενός. Αφετέρου έκανε ένα νόμο, τον Καλλικράτη, και ενώ ξέραν ότι η χώρα είναι σε οικονομική κρίση, σε πτώχευση δηλαδή, έκανε το νόμο του Καλλικράτη και κόψαν 65% από τους πόρους στον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό. Η περιφέρεια Αττικής, λέω συγκεκριμένα πράγματα, παίρνει 40-50 εκατομμύρια το χρόνο. Μπορεί να κάνει ανάπτυξη με 40-50 εκατομμύρια στην Αττική των 5 εκατομμυρίων και των 66 δήμων? Συμπράξεις μπορεί να κάνει. Βεβαίως μπορεί να κάνει συμπράξεις. Και αλλά με τον ιδιωτικό τομέα επιτρέπεται θεσμικά. Ως ένα ορισμένο σημείο. Πρέπει να μεσολαβήσει το Υπουργείο. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Υπουργείου και κάποιου φορέα. Και αυτό συνήθως είναι χρονοβόρο. Όχι μόνο χρονοβόρο, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Επίσης, αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι με τη μεταφορά των ευρωπαϊκών πόρων, εμείς παραδώσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα του 2007-2013, το πήραμε σε ποσοστό 8%. Γι' αυτό το δώσανε περισσότερο. Δηλαδή είδαν ότι φτάνουν σε αδιέξοδο και το πασάρανε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, κάναν και το νόμο του Καλλικράτη, κόψαν και το 65% και είπανε βγάλτε τα μάτια σας. Εμείς δεν τα βγάλαμε τα μάτια μας, καθίσαμε κάτω και οι 13 περιφέρειες, δουλέψαμε πολύ σκληρά. Το 8% το κάναμε προφητικά όταν 85%. Mm-hmm. Ακόμη και η σημερινή κυβέρνηση πανηγυρίζει. Γιατί τους ετοιμάσαμε και το πρόγραμμα 2014-2019. Τώρα έρχεται το τρίτο πρόγραμμα 2020-2027. Ένα λεπτό. Ας μείνουμε αυτά σε τα αυτό τρία το προγράμματα, πρόγραμμα, κύριε Σγουρέ. Να σας το πω αμέσως, ναι, σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτά τα τρία προγράμματα είναι η ουσία της χρηματοδότησης της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τα οποία πρέπει να δώσει στους πολίτες υπό μορφή κοινωνικών αγαθών και οτιδήποτε άλλο. Όποιος μας παρακολουθεί λοιπόν αυτή την ώρα αναρωτιέται, έστω και με αυτά τα λίγα που λέτε εσείς, υπήρχε ένα πρόγραμμα, υπήρχε ένας οδικός χάρτης, βάσει το οποίο πρέπει να κινηθεί η περιφέρεια όλο αυτό το διάστημα και να κάνει κάποια πράγματα. Φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα δεν έγιναν. Έχετε ασκήσει κι εσείς κριτική, ασκεί και η αντιπολίτευση και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως για τις καταστροφές που θρηνήσαμε πάρα πολλά θύματα στην Αττική.
είτε με τις βροχές είτε με τις πυρκαγιές. Πού εντοπίζεται η ευθύνη όσον αφορά στο ρόλο της περιφέρειας? Απειρία, ασχετοσύνη, ανικανότητα. Είναι τρεις λέξεις οι οποίες λένε την πραγματική αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, εμείς εν καιρό κρίσης δημιουργήσαμε ένα αποθηματικό το οποίο ήταν 350 εκατομμύρια. 1.000 έργα, 100.000 εργαζόμενοι, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο 100%, ρυθμός ανάπτυξης πάρα πολύ μεγάλος, επιστροφή στο κράτος 850 εκατομμύρια. Το λέω και θα το ξαναλέω. Εν καιρό κρίσης, όταν κατέρεε το κράτος, εμείς την περιφέρεια Αττικής την είχαμε μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και τι έγινε? Ξαφνικά δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος. Υπάρχει η γνώση, υπάρχει η εμπειρία, η εντιμότητα και η αποτελεσματικότητα. Όταν δεν ξέρεις να συνεργάζεσαι, είναι επόμενο στο τέλος θα σου έχουν στο κεφάλι όλα. Από τη μια κεντρική επιτροπή η κυρία Δούρου στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη περιφερειάρχης. Τα κόμματα πρέπει να είναι έξω από την αυτοδιοίκηση, εάν θέλουν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Κατά τη γνώμη σας εντοπισμένα, δεν έκανε η κυρία Δούρου που θα μπορούσε περισσότερο να κάνει? Γιατί μας έκανε εντύπωση το εξής. Παρακολουθούσαμε τις δημοσκοπήσεις, τις πρώτες μετρήσεις της κοινής γνώμης, και θα έρθω σε αυτό γιατί έχετε κάνει και μια καταγγελία, θα το δούμε στη συνέχεια. Όπου είδαμε ότι ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ δεν εισέπραξε φθορά αρχικώς μετά την εκατόμβη των νεκρών στο Μάτι. Όμως βλέπουμε ότι αθρηστικά την εισπράττει τη φθορά αυτή, την πολιτική και σε όλα τα επίπεδα, η κυρία Δούρου στα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία καταγράφονται το τελευταίο διάστημα. Τι καταλογίζεται στην κυρία Δούρου για τα συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία είναι εντοπισμένα? Μάτι και Μάνδρα. Και δεν είναι μόνο το Μάτι και Λέμε Μάνδρα. Τώρα αυτά τα οποία είναι είχαν μια δραματική, αν ναι, θέλετε, είναι και τα αστερά απόβλητα, ναι, είναι και τα υγρά απόβλητα, είναι η υπερδέσμευση οικονομική. Είναι ότι για την επόμενη περιφερειακή διοίκηση θα υποφέρουν πάρα πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε τα συγκεκριμένα. Η Μάνδρα και το Μάτι. Στη Μάνδρα ολιγορήσανε. Αυτό είναι σαφέστατο. Πήρανε μελέτες, είχανε χρήματα, μπορούσαν να κάνουν έργα εκεί αμέσως. Οι απαλωτριώσεις δεν ήτανε, μπορούσαν με κρατική πρωτοβουλία να το λύσουν το θέμα. Θα ανοίγανε τους δρόμους κανονικά, θα βλέπανε τα λάθος που έγιναν εκεί στην Μάνδρα και δεν θα πλήρωνε ο κόσμος αυτή τους 25 νεκρούς. Και έγινε... τις ανυπολόγιστες καταστροφές της περιουσίας των ανθρώπων και στα μαγαζιά. Είχαμε ειδοποιήσει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι τον προηγούμενο χρόνο ότι έρχεται μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή με τον τρόπο λειτουργίας τους. Δεν συνεργαζόντουσαν. Δεν ακούγανε. Αυτό είναι το βασικότερο. Όταν δεν ακούς, τότε και κάνεις το κεφαλιού σου, τότε είναι επόμενο θα την πατήσεις. Αμέσως μετά, από 8 μήνες, 23 Ιουλίου του 2018, έγινε στο Μάτι. Τι έγινε εκείνη την ημέρα? Υπήρχε η φωτιά στην Κινέτα, μετά στις 12 η ώρα το μεσημέρι, 11-12, και στις 5 το απόγευμα έπιασε η φωτιά στο Μάτι. Το πρωί, όταν έπιασε η φωτιά στην Κινέτα, μεταφέρθηκαν με πιανού εντολή οι δυνάμεις στην Ανατολική Αττική, ναι, στην Κινέτα. Μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται, με τα 8 μποφόρ και οτιδήποτε άλλο, είχαν φύγει και οι θύνοντες εκεί που έπρεπε να είναι απαξάπαντες. Ο άλλος ήταν στο νησί, ο άλλος ήταν βόλτα. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά πράγματα έτσι. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει φυσική παρουσία. Και έγινε εκείνο εκεί το απίθανο το βράδυ η κυρία Δούρου μαζί με τον Πρωθυπουργό, 11.30 ώρα τη νύχτα, όπου είχαν κρυθεί τα πάντα. 5 με 8, 9. 5 με 10 ας πούμε, είχαν τελειώσει όλα τα πράγματα. Άρα λοιπόν, τι έγινε? Μία είναι η λέξη, γιατί βγήκε το πόρισμα που λέει 48 φορές. Το πόρισμα είναι του... και πρόσφατο, είναι μόλις προχθές βγήκε, και ναι, μιλάει για έλλειψη, απόλυτη έλλειψη συνεννόησης, ναι, ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς, ναι, και στους εντεταλμένους. Και βγάλαν το πόρισμα στο λεκανοπέδιο Αττικής, μένουν και πρέπει να γνωρίζουν δεκαετίες ολόκληρες το τι προβλήματα υπάρχουν. Αλλά υπάρχει η μαγική λέξη πρόληψη. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, πρέπει να καούμε, πρέπει να πνιγούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ γιατί 12 χρόνια με το που γινόταν το μήνυμα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο βαθμό των αυξημένων, το 4 το λεγόμενο, τρέχαμε τεχνικές υπηρεσίες, πολιτική προστασία, άμεσος συντονισμός με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με την τροχέα, με τη ΔΕΗ, με όλους τους φορείς, για να μπορέσουμε να έχουμε πολιτική συνοχής.
Πρόληψη δεν είχαμε. Πολιτική συνοχή δεν είχαμε αντιμετώπιση τέτοιο φαινομένο. Έρχεται τώρα λοιπόν και το πρόσφυγμα και λέει 48 φορείς χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Χαίρομαι πολύ. Αυτά είναι δεκαετίες ολόκληρες. Τώρα είναι. Και γιατί το κράτος μετέφερε, οι εκάστοτε κυβερνήσεις μεταφέραν όλες αυτές τις αρμοδιότητες. Είχα πει και την προηγούμενη φορά, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν αποκτήσουμε πολιτική συνοχή σε όλα τα επίπεδα, αν δεν υπάρξει πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, εάν δεν καταλάβουν όλοι ότι τα χρήματα που ξοδεύονται από την κεντρική κυβέρνηση είναι σαν να είναι χρήματα δικά τους, εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη, εάν δεν φτιάξει το κλίμα στην αγορά, είμαστε καταδικασμένοι όλοι μαζί. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εμείς στραβά αρμενίζουμε. Καλά, εδώ και καιρό, νομίζω και σε πολλά επίπεδα στη λειτουργία του κράτους, αλλά μυαλό προφανώς δεν βάζουμε. Τώρα, τα δημοσκοπικά... Σε αυτό που είπατε δεν σας απάντησα. Ναι. Ότι είναι δύο υποψήφοι, ναι, και όχι μόνο δύο, είναι όλο, γύρω στους 10 παρτάξεις, ναι, θα κατέβουν. Σας ανησύχησαν τα δημοσκοπικά ευρήματα? Είδα ότι κάνατε μια καταγγελία. Είναι εντοπισμένη βέβαια η καταγγελία. Είναι για μένα τις... προσωπικά είναι για γέλια αυτή η δημοσκόπηση. Ναι. Γιατί η δημοσκόπηση με, ας πούμε ότι κάνανε 500.000 τηλεφωνήματα σε 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους, εκ των οποίων δεν ψηφίζει το 1 εκατομμύριο, υπάρχει αποχή 50%. Υπάρχουν άλλες 500.000 που είναι ερωδημότες. Ξέρουν αυτοί τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, αυτά είναι για να φτιάξουν κλίμα και να δείξει να εγώ είμαι ο νικητής. Σας ανησυχεί αυτό το κλίμα καθόλου, μπορεί να δημιουργήσει έτσι εντυπώσεις εις της υποψηφιότητάς σας? Δεν με ανησυχεί καθόλου, γιατί τα ίδια τα έχω τραβήξει και το 2010, τρίτο με βγάζανε, και το 2014 πάλι 28% δίνα τότε στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα πάλι τα ίδια. Έχω παράσταση από τους πολίτες σε όλη την Αττική, γυρίζω όλα αυτά τα χρόνια, δεν την κοπάνησα να φύγω όπως την κοπανίσαν και φύγανε και γίνανε αρχηγοί κομμάτων, πρόεδροι βουλής, υφυπουργοί, πρόεδροι οργανισμών κτλ. Κάθισα στην αντιπολίτευση 5 χρόνια και έμαθα όσα δεν είχα μάθει που ήμουν νομάρχης και περιφερειάρχης. Με αυτή την ευκαιρία να σας ρωτήσω κάτι. Εφόσον είσαστε μπροστά στη διεκδίκηση μιας νέας θητείας στην περιφέρεια Αττικής, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το λάθος σας στην προηγούμενη θητεία σας και τι θα θέλατε να διορθώσετε σε μια επόμενη, αν σας δώσουν οι πολίτες την ευκαιρία? Εγώ προσωπικά αναγνωρίζω τα λάθη μου. Και γιατί θα ήμουν εθεροβάμουν αν νόμιζε δηλαδή ότι δεν έχω κάνει λάθος. Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να έχετε επιμείνει και να έχετε πετύχει περισσότερο στην προηγούμενη θητεία που θα θελήσετε να το διορθώσετε? Είναι τώρα δύσκολο αυτό που θα πω, αλλά θα προσπαθήσω να το πω με δικά μου λόγια. Δεν συμβιβάστηκα με κανέναν. Η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να συμβάζεται με κανέναν. Ήρθαν επιχειρηματίες, μου μιλήσανε, ήρθαν διάφοροι τύποι και φάγανε πόρτα. Αυτό έγινε. Λοιπόν, και αυτό μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να είναι λάθος ότι μου λένε πολλοί έκανες λάθος Γιάννη που δεν ξόδεψε τα λεφτά κτλ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σε αυτό το οικονομικό χάλι. Και πρέπει να ντρέπονται όσοι δημιουργήσαν αυτή την εικόνα και αυτή την κατάσταση στο κράτος μας. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Η οικονομία μπορεί να ταχθεί πολύ γρήγορα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει και τα 11 εκατομμύρια να βάλουν πλάτη. Σωστό, και να υπάρχει πολιτική συνοχή, να σήμερα, υπάρχει ομοψυχία για τα εθνικά θέματα. Και αυτό το οποίο ζητάω τους πολίτες, να εμπιστευτούν την παράταξη ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση Αττικής. Τώρα γνωρίζεις μόνο με έργο με τον Γιάννη τον Σγουρό. Τους λοιπόν το ζητώ πραγματικά για το καλό της Αττικής και για το καλό της λειτουργίας Αττικής. Κύριε Σγουρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου συζητήθηκε κατά τη δεύτερη μέρα της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Αθήνα, με το μεταναστευτικό και την οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υποψήφιο για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάνφρεντ Μπέμπερ, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνη Ταγιάννη. Στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου και ολοκληρώνοντας τη δεύτερη και τελευταία ημέρα δημόσιου διαλόγου στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στην ανάγκη αλλαγής του οικονομικού μείγματος της κυβέρνησης και παράλληλα δεσμεύτηκε για την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης εφόσον η Νέα Δημοκρατία εκλεγεί. Create extremely large surpluses and recycle those surpluses through handouts and Christmas gifts to keep your electoral clientele happy. We
say that this is not the right approach to grow an economy. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε την ανάγκη φύλαξης των συνόρων, τα οποία, όπως τόνισε, είναι και ευρωπαϊκά. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη, τάχθηκε μάλιστα και κατά της υποψηφιότητας του Έλληνα Πρωθυπουργού για τον Νόμπελ Ειρήνης, ενώ στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κινήματος υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά στο ζήτημα της Βενεζουέλα, όπως το εξέφρασε και ο Γενικός του Γραμματέας Αντώνιο Λόπεζ Ιστουρίθ. We know, for example, that in Spain it's proven that Podemos, the extreme left party, the brother or cousin, whatever you want to call it, of Syriza, was financed by Maduro in the past. Στο πλαίσιο της διήμερης συνεδρίασης αναδείχθηκαν μείζωνα προβλήματα, στα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δίνουν βάρος προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση στο μέλλον, με τις εργασίες μάλιστα του δημοσίου αυτού διαλόγου να καταλήγουν σε ένα κείμενο πολιτικής, κυρίως για το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα της ανεργίας των νέων. Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Οι διαμαρτυρόμενοι από τον μπλόκο της Νίκαιας αύριο θα κινηθούν προς τις σύραγγες των Τεμπών για να αποκλείσουν την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Οι διαμαρτυρόμενοι επιδιώκουν το διάλογο με κλιμάκιο υπουργών υπό τον Πρωθυπουργό ή τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αλλά η άρνηση έως τώρα, η αρνητική απάντηση που είναι αρνητική απάντηση που λαμβάνουν έως τώρα. Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη για το θάνατο του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη, το πτώμα του οποίου είχε εντοπιστεί το 2015 κοντά στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, ενώ τραγική φιγούρα ο πατέρας του αδικαχωμένου νέου που προκάλεσε ρήγη συγκίνησης. Οι γονείς και οι αδερφοί του Βαγγέλη Γιακουμάκη, ντυμένοι στα μαύρα, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, περνούν την είσοδο του δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων. Ζητούν δικαίωση για το θάνατο του παιδιού τους. Αναζητούν την ανέβρεση της αλήθειας, γιατί από το σύνολο της δικογραφίας βγαίνουν κάποια πράγματα, τα οποία απομένει πλέον να επιβεβαιωθούν από το δικαστήριο, εάν πράγματι έγιναν. Η αναβολή όμως που έλαβε εν τέλει η δίκη για τη δολοφονία του αδικοχαμένου νέου, λόγω έλλειψης βασικών μαρτύρων για τις 8 Απριλίου, θα καθυστερήσει και άλλον την πολυπόθητη δικαίωση, με τον πατέρα του τραγική φιγούρα να ξεσπάει σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου. Επιθυμία όλων των κατηγορουμένων ήταν να γίνει αυτή η δίκη και να ξεκινήσει. Κάποιοι δεν θέλαν να γίνει αυτή η δίκη και γι' αυτό δεν ήρθαν να εισφέρουν τη μαρτυρία τους. 9 πρώην συμφοιτητές του βρίσκονται στο εδόλιο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έκαναν φρικτά βασανιστήρια στον άτυχο φοιτητή που τον οδήγησαν στο θάνατο. Όταν τον είχα πρωτοδεί στη σχολή, ήταν χαμογελαστός, εύθυμος, ένα νέο παιδί σε μια νέα σχολή με όνειρα για ένα καλό ξεκίνημα. Μετά από λίγο καιρό, τα μάτια του γίνανε πιο θλιμμένα, ενώ το έβλεπα μπροστά μου, ενώ ειδοποίησα. Και μάλιστα με τη σοβαρότητα την ακραία, δηλαδή όταν λες το διευθυντή και στην υπεύθυνη της εστίας ότι προσέχετε το παιδί γιατί ή θα το χτυπήσουν σοβαρά ή θα το σκοτώσουν και ξαφνικά μαθαίνεις ότι το παιδί χάθηκε. Είναι και ένα κομμάτι που το νιώθει σαν ενοχή σου. Η δολοφονία του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη είχε σοκάρει το Πανελλήνιο πριν ακριβώς 4 χρόνια, καθώς ήταν από τα πιο τρανταχτά και φρικτά παραδείγματα bullying στη χώρα μας. Περνούμε τα σύνορα, έτοιμος να αναλάβει τη φύλαξη της περιοχής ώστε να μην υπάρξει κενό εξουσίας, όπως προκλητικά ισχυρίζεται, δήλωσε ο Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογκάν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε ενώπιον του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Αμερικανοτουρκικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αποχωρήσουν πλήρως από τη Βόρεια Συρία μέχρι το τέλος Απριλίου, με το Πεντάγωνο ωστόσο να αρνείται να το σχολιάσει. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν επιμένει. Θέλει η Τουρκία να αναλάβει ρόλο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν από τη Βόρεια Συρία. Δεν πρέπει να υπάρξει κενό εξουσίας, διαμηνύει ο Τούρκος πρόεδρος, και ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να αναλάβει, υποστηρίζει προκλητικά. Ο Αμερικά Μιλεσίκ Τεβλετερίνιν Σούριεδαν Τσεκίλμεσίνιν, Βέλγεδε Τερόρ Ορκυτλερίνιν, Özellikle istismar edeceği bir otorite boşluğu oluşturmaması son derece önemlidir. Bu noktada Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu
devralmaya hazırdır. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι οι Αμερικανοί θα έχουν αποχωρήσει ως τον Απρίλιο από τη Συρία. Το Πεντάγωνο σκοπεύει να αποσύρει μεγάλο μέρος των περίπου 2.000 στελεχών του ως τα μέσα Μαρτίου, με την πλήρη αποχώρηση να ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη Απριλίου, γράφει χαρακτηριστικά. Αν και ακόμη η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σχέδιο για την προστασία των Κούρδων συμμάχων. Το Πεντάγωνο, ωστόσο, αρνείται να σχολιάσει το άρθρο, αλλά επισημαίνει ότι δεν συζητάει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης των ένοπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τη Συρία. Παρ' όλα αυτά, ο Ερντογάν επιμένει πως ο μόνος στόχος του είναι οι Κούρδοι μαχητές και όχι οι απλοί πολίτες. Τουρκία'nın PKK, PYD, YPG terör örgütleriyle mücadelesini Kürtlere karşı bir mücadeleymiş gibi takdim etmeye çalışıyorlar. Bizim Türk Kürtlerle hiçbir zaman herhangi bir sıkıntımız olmadı ki. Στο θέμα των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι δύο χώρες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ ξεπέρασαν με επιτυχία όλα τα προβλήματα, καθώς επίσης ότι έχουν μια ισχυρή, πλήρη και στρατηγική συμμαχία που βασίζεται σε κοινά συμφέροντα. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.